ποιο τηλέφωνο θα πάρω, ποιο τηλέφωνο θα πάρω. 199, είναι κάτι που δεν ξέρει. 199! Μπορεί να φοιτούν στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, εν τούτης τα παιδιά που συμμετείχαν στην ενημερωτική δράση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο, όχι μόνο αφομοίωσαν τις γνώσεις σας σφουγγάρι, αλλά και απέδειξαν ότι είναι πανέξυπνα. Πάνε να σβήσουν φωτιές. Αυτό ξέρεις για την πυροσβεστική. Και τον αριθμό τον ξέρεις. Ναι. 199 ή 112. Αν τη σβήνουν τη φωτιά. Και είδες εδώ πέρα τη Μάνικα, το πυροσβεστικό. Ναι. Μου άρεσε το πυροσβεστικό, δηλαδή εγώ το περίμενα να είναι λίγο πιο μικρό, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερο. Τον αριθμό της πυροσβεστικής το θυμάσαι? Ναι, 199. Το λέει και η πόρτα της. Έχεις μπαμπά πυροσβέστη? Ναι. Και τι ξέρεις για τη δουλειά? Συντονίζεις αυτοκίνητα για να σβήσουν οι πυρκαγιές. Είσαι περήφανος για τον μπαμπά? Ναι. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν επιτελεί μόνο έναν σπουδαίο ρόλο για την κοινωνία, αλλά εστιάζει και στον τομέα της πρόληψης μέσω της δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα». Τα παιδιά γνωρίζουν από κοντά τους πυροσβέστες, τα πυροσβεστικά οχήματα και μαθαίνουν πώς προλαμβάνονται οι μεγάλοι κίνδυνοι. Καταρχήν να έρθουν σε μια επικοινωνία, σε μια πρώτη επαφή με το επάγγελμα του πυροσβέστη, να αντιληφθούν τους κινδύνους της πυρκαγιάς και ότι το καλοκαίρι για κανένα λόγο δεν πρέπει να ανάβουμε πυρκαγιές στην Ήπεθρο. Νομίζω ότι αν αυτά τα τρία μπορέσουμε να τους τα εμπεδώσουμε, θα πάμε καλύτερα σαν κοινωνία. Είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί να έχουμε την ευκαιρία μιας τέτοιας ενημέρωσης. Βιωματική δραστηριότητα, όπως η σημερινή, βλέπετε ότι εδώ τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Δεν είναι σε μία τάξη να ακούν ένα θεωρητικό αντικείμενο. Έχουμε ένα πυροσβεστικό, έχουμε ανοίξει τις θηρίδες, τους δείχνουμε τον εξοπλισμό. Διεγείρουμε τη φαντασία τους. Η δράση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας γίνεται σε συνεργασία με τους Δήμους.